Παλαιράκης. Συγγνώμη, έχω ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ζήτησα το λόγο και είπα θα το δώσετε μετά. Μισό λεπτό θέλω. Αναφερθήκατε και εσείς και ο κύριος Πετράκος. Νομίζω υπάρχει μια πρόταση, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, κυρία Κεφαλογιάννη, υπάρχει μια πρόταση του κυρίου Παθήλη. Την οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ομόφωνα δεν μου τον δίνετε. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Έχει γίνει προσωπική αναφορά σε μένα. Και εσείς και λοιπόν, η κυρία Πρόεδρος. Προτείνω τα εξής. Θεωρώ υπό το πρίσμα και της αγωνίας που διατυπώθηκε για το πότε θα τελειώσουμε. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι ήδη η συζήτηση έχει εντελώς απομακρυνθεί από το αντικείμενο της συνεδρίασης. Και προκειμένου να μην ενταθεί παραπάνω, θα πρότεινα και στην κυρία Κεφαλογιάννη που ζητεί επί προσωπικού και στον κύριο Αθανασίου που ζητεί να δευτερολογήσει και οι δύο έχετε μιλήσει. Εγώ σε μισό λεπτό θα σας πρότεινα να κρατήσετε τις παρεμβάσεις σας για μετά. Όχι, κυρία Πρόεδρε. Εάν επιμένετε θα σας δώσω το λόγο σε βάρος της διαδικασίας για την οποία πριν από λίγο διαμαρτυρηθήκατε. Η διαδικασία, η εντύπωση η οποία δημιουργείται, αν εκτρέπεται η διαδικασία, είναι, εκτρέπεται εξαιτία σας. Η εντύπωση που δημιουργείται, εγώ θα είχα τελειώσει είναι ότι δεν θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία. Όχι, κάντε λάθος. Εσείς εκτρέπετε τη διαδικασία. Εγώ θα είχα τελειώσει. Μισό λεπτό, θέλω μια διευκρίνηση. Σας έδωσα το λόγο. Να το δώσετε. Το λόγο έχει η κυρία Κεφαλογιάννη. Επειδή όλοι θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία, πάρα πολύ απλά. Αυτό που ζητάω είναι όταν έχετε επιστολές όπως αυτή του κυρίου Βαλιράκη, τις οποίες πολύ ωραία όπως μας θυμήσατε στα πρακτικά στις 30 Απριλίου είχατε αναφέρει ότι με βάση την επιστολή αυτή ζητάτε και να ανασύρουμε την υπόθεση Siemens, είναι πιο σωστό να μας την έχετε βάλει στις θηρίδες από πριν, έτσι ώστε να ερχόμαστε εδώ προετοιμασμένοι. Τόσο απλά. Κυρία Πρόεδρε, ζητάω όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους επιστολές, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επιστολές, να διανέμονται στους βουλευτές, όχι τελευταία στιγμή την ώρα που ερχόμαστε στην Επιτροπή, αλλά από πριν. Αυτό είναι το ένα. Σε σχέση με το πλαίσιο, προφανώς θα ακούσουμε τον κύριο Βαλιράκη, όμως υπάρχουν πολλές πτυχές που λέει ο κύριος Πετράκος στην υπόθεση και θα πρέπει να πούμε πολύ συγκεκριμένα μέσα σε ποιο πλαίσιο θέλουμε να κινηθούμε εμείς ως Επιτροπή τώρα. Βέβαια, θα σας πω και το σχόλιο που κάνατε για την παρουσία μου τη χθεσινή στην Επιτροπή, στην οποία ρωτήθηκα, έκανα ερωτήσεις, επιφυλάχθηκα, ότι δεν είδα να σχολιάζετε την απουσία του κυρίου Πετράκου. Και ο κύριος Πετράκος είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σήμερα στην Επιτροπή, αλλά χθες όταν μιλούσαμε για την ΕΡΤ, αποφάσισε να μην έρθει. Σχόλιο γι' αυτό δεν κάνατε. Κύριε Πετράκο, κυρία Κεφαλογιάννη, είχε αντικατασταθεί. Κύριε Πετράκο, δεν σας έδωσα το λόγο. Γιατί ζήτησε την αντικατάστασή του. Τόσο απλά ο κύριος Πετράκος, κυρία Κεφαλογιάννη, είχε ζητήσει την αντικατάστασή του. Κύριε Πετράκο, δεν σας έδωσα το λόγο. Δίνετε το κακό παράδειγμα. Εντάξει, πήρατε το λόγο κι εσείς επί προσωπικού. Εγώ εκείνο στο οποίο αναφέρθηκα, επειδή τέθηκε ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης, είναι αφενός ότι είναι γνωστή η επιστολή αυτή, είναι και δημοσιοποιημένη, ξαναλέω, και είναι ευθύνη των βουλευτών να ενημερώνονται. Ενημερώθηκε όλη η Επιτροπή από εμένα προσωπικά εισηγητικά για την παράληψη να διανεμηθεί εντωμεταξύ. Δεν θα ρίξουμε την ευθύνη στις υπηρεσίες. Δεν θα ρίξουμε την ευθύνη στις υπηρεσίες. Θέλετε, εντάξει, έχετε την επιθυμία να σας διανέμονται όλα. Εγώ είχα κάνει μία πρόταση να δούμε όλα τα εισερχόμενα με τον κύριο Αθανασίου και με τον κύριο Λικούδη. Ο κύριος Λικούδης δεν μας έχει ακόμη πει... Γιατί φωνάζετε, κυρία Κεφαλογιάννη? Γιατί διακόπτετε? Επειδή τίθενται μείζωνα ζητήματα εδώ, εγώ προτείνω να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Αθανασίου, έχετε το λόγο. Λοιπόν. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μεϊμαράκη για να μας πει πόσο έχουμε καθυστερήσει. Ελάτε. Ναι, εγώ θα Ελάτε. Την καθυστέρηση δημιουργείται με τις παρεμβάσεις σας.
Θα σας δώσω για να ανακαλέσετε τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε όταν θα έρθετε σε αυτή τη διάθεση. Όταν θα τα συνεκτιμήσετε όλα αυτά που είπατε και θα είστε στην κατάλληλη διάθεση. Πρόεδρε, θα καταλάβετε ότι εγώ καταρχήν επί της διαδικασίας δεν έθεσα θέμα. Έθεσα επί των όσων είπατε για το χθεσινό. Θα καταλάβετε... Και είπατε εξαφανίστηκε. Λοιπόν, ο Νεϊμαράκης δεν εξαφανίστηκε. Θα καταλάβετε. Η πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντοπούλου άλλαξε άποψη. Θα καταλάβετε από όχι ψήφισε παρούσα. Και θα ανακαλέσετε κάποια στιγμή, είμαι σίγουρη. Όλες εσείς, η δική μου συμπεριφορά εξαρτάται από τη δική σας. Η δική μου συμπεριφορά εξαρτάται από τη δική σας. Να μην είστε ετεροπροσδιοριζόμενος. Καθόμουν εδώ ήσυχος και δεν μίλησα καθόλου. Προκλήθηκα από εσάς. Να αυτοπροσδιορίζεστε. Ελάτε, κύριε Θανασίου. Σας είπα ότι εσείς με θεωρείτε ζώο. Εγώ σας είπα ότι θα ανακαλέσετε όταν έρθετε στην κατάλληλη διάθεση. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε γνωρίζοντάς σας. Είμαι σίγουρος ότι Θανασίου. Ήδη καταλάβατε τα λάθη σας, γι' αυτό και το ζητάτε έτσι. Λοιπόν, θέλω να γίνει μια διευκρίνηση. Ξέρετε, κύριε Παφίλη, κάποια πράγματα είναι ζήτημα θεοντολογίας και κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς. Και δεν μπορεί απαιτώ το σεβασμό που απαιτεί κάθε συνάδελφος. Και δεν μπορεί, δεν μπορεί να κάνετε σχόλια από την έδρα, εξαφανίστηκε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί κάποιοι. Σας είπα ότι μυγιαστήκατε. Ναι, γιατί μυγιαστήκατε κι εσείς, γιατί εσείς αλλάξατε άποψη. Εγώ δεν άλλαξα άποψη. Εσείς αλλάξατε άποψη. Κύριε εγώ άποψη δεν άλλαξα. Εγώ ήμουνα... Εσείς είχατε κάνει τη δήλωση, εσείς έχετε τη μύγα και επειδή ακριβώς δεν σας βγήκε, θέλετε τώρα να το πείτε έτσι. Λοιπόν, μόλις με σέβεστε, θα σας σέβομαι. Μόλις μου γελάτε, θα σας γελάω. Καλώς. Όταν θα με προσβάλλετε, θα έχετε γελάω την, πάντα, την επόμενη ακόμη απάντηση. Και αν μου προκαλούν γέλιο αυτά που λέτε. Καταλάβατε τι σας λέω και εγώ. Και πάψτε να με προσβάλλετε ξανά. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Δεν αξίζετε. Ελάτε, κύριε Αθανασίου. Εμείς είχαμε πει στην συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, όταν ετέθεσαν τα θέματα για την υπόθεση Ζήμερς